Σε κόκκινο συναγερμό κρατούν όλες τις υπηρεσίες οι απανωτές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Η χθεσινή μέρα που κάντησε όλη την Κύπρο σε ζώνη πυρός έφερε τους αρμοδίους να προβληματίζονται και να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία κατέγραψε 408 πυρκαγιές, τις οποίες ανταποκρίθηκε τις τελευταίες 15 ημέρες, με τις 312 να είναι στην Ήπεθρο. Ενώ χθες ανταποκρίθηκε συνολικά σε 39 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 35 στην Ήπεθρο. Όντως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα χθες για την πυροσβεστική υπηρεσία, με 39 συνολικά πυρκαγιές, οι 35 να αφορούν την Ήπεθρο. Ούτε οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν τις πυρκαγιές, απλά τις ευνοούν. Ούτε οι ανέμοι οι οποίοι αναπτύσσονται κατά περιόδους προκαλούν τις πυρκαγιές, αλλά τις ευνοούν. Υπάρχει πίσω η ανθρώπινη δραστηριότητα. Το κεφάλαιο πυρκαγιές αποτέλεσε, όπως πληροφορεί το Αντένα, κύριο θέμα συζήτησης στην πρωινή τηλεδιάσκεψη υπό τον αρχηγό αστυνομίας, στην οποία συμμετείχε και ο αναπληρωτής διευθυντής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ενδεικτική της γραμμής που θα ακολουθήσει πλέον η αστυνομία, η τοποθέτηση του Κύπρου Μιχαηλίδη προς όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν υπάρχουν τυχές πυρκαγιές. Να υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει. Ήμουνα σε συνεχή συνεννόηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού τόσο με τον αναπληρωτή διευθυντή της πυροσβεστικής όσο και με τον αρχηγό της αστυνομίας και συζητήσαμε τα διάφορα θέματα. Δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα ως προς την πρόκληση των πυρκαγιών αυτών. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η πρόκληση των πυρκαγιών είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου παράγοντα. Αναφέρουμε ότι σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις συγκεκριμένα έχουν συλληφθεί τρία πρόσωπα όπου εντοπίστηκαν ή εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τους να είτε να καυσαλίζουν πόρτα είτε να προσπαθούν να κάψουν κάποια άχρηστα υλικά. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται πληροφορίες από πολίτες για ύποπτες κινήσεις σε δύο από τις χθεσινές πυρκαγιές, με τις αρχές να προσπαθούν να εξασφαλίσουν και άλλα στοιχεία ώστε να κληθούν πρόσωπα για κατάθεση.